Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Τζουφλίδη στην Πέλα για να συζητήσουμε όχι για ένα θέμα της Πέλας, αλλά για μια εμπειρία που είχε ο Δημήτρης Τζουφλίδης επισκεπτόμενος τους συγγενείς του στην Αμερική πριν από λίγες ημέρες. Τον καλέσαμε λοιπόν σήμερα για να μας πει λίγο πώς βλέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού την Ελλάδα σήμερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πρέπει να πούμε ότι η δυνατότητα που μου δόθηκε όντως σε αυτό το ταξίδι μου, στην επίσκεψη, ήταν να πάρω και τον παλμό της ομογένειας, εάν θέλεις, και να δούμε πώς ακριβώς μας βλέπουν από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού, πώς μας βλέπουν οι Έλληνες, αλλά θα λέγαμε και οι ξένοι, γιατί έτυχε να μιλήσω και με αρκετούς Αμερικάνους εκεί σχετικά με την κρίση, και θα λέγαμε ότι την οικονομική κρίση, καθώς και επίσης αυτό που περνάει η χώρα μας. Τι λένε λοιπόν, Δημήτρη? Χρήστο, αυτό που λένε κυρίως οι ομογενείς, θα έλεγα, είναι ότι στεναχωριούνται πάρα πολύ για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, η Ελλάδα μας, και πραγματικά προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν, ειδικότερα αυτοί που μπορούν να πιέσουν ενδεχομένως και σε κάποια πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο, να μπορέσουν να διορθώσουν αυτή την κατάσταση. Ακόμα βέβαια θα λέγαμε και οι μαγαζάτορες οι ίδιοι, αυτοί που κατέχουν μαγαζιά με τρόφιμα είτε με κάποια άλλα είδη, προσπαθούν να αγοράζουν προϊόντα από τη χώρα και να τα προωθούν, να προωθούν και την ελληνική κουζίνα, κάτι που πρέπει να σου πω, στην περιοχή της Βοστόνης, την οποία επισκέφτηκα το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά καταστήματα τα οποία υιοθετούν την ελληνική κουζίνα παρουσιάζουν κάποια άνθηση. Βέβαια ήταν κάτι το οποίο, από ό,τι μου είπανε και οι ίδιοι, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν αυτό με την οικονομική κρίση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής έλεγαν από πολλά χρόνια πριν ότι σίγουρα αυτό το πράγμα και το φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την Ελλάδα κάποτε θα ξεφουσκώσει. Η ενημέρωση, θα λέγαμε, από ό,τι είδα, δεν υπήρχε στα δελτία ειδήσεων να μπορεί να πούμε ότι παίζουμε σαν ειδησιογραφία. Δεν υπήρχε κάποιο γεγονός. Τελευταία κιόλας, επειδή έτυχε να είναι το χρονικό διάστημα που ήταν τα επεισόδια στην Τουρκία, μονοπολούσε το γεγονός η χώρα, θα λέγαμε, η Τουρκία. Αυτό είναι μάλλον και καλό. Το λες και καλό. Αυτό είναι καλό σίγουρο όσον αφορά τον τουριστικό κομμάτι, θα λέγαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι τουρίστες θεωρούνται ως τουρίστες με μεγάλο βαλάντιο και ως τουρίστες οι οποίοι μένουν για πολλές ημέρες σε κάποιες περιοχές και αφήνουν πολλά λεφτά. Πρέπει να σου πω όμως σε αυτό το σημείο ότι είναι πολλά τα προβλήματα της ομογένειας, Χρήστο, όσον αφορά κυρίως τα ελληνικά σχολεία, τα οποία δεν υφίστανται πλέον ή έχουν κλείσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι καινούργιες γενιές, οι τέταρτες γενιές, οι οποίες βγαίνουν στην Αμερική, δεν μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Το κόστος, για παράδειγμα, για να μάθει κάποιος την ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλοί γονείς, όσο και να θέλουν να μάθουν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα, αναγκάζονται να τα τραβήξουν από τα σχολεία τα ελληνικά, τα οποία είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Και πρέπει να πούμε ότι και εκεί η μεσαία τάξη αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι ζουν μια ζωή η οποία λέμε ότι θα μπορέσουν να φτιάχνουν κάποια αποταμίευση. Απλά έχουν, εννοείται, κάποιο καλύτερο επίπεδο από άποψη μισθοδοσίας, αλλά πάλι χωρίς να τους αφήνει η καθημερινότητα να κάνουν μια πολύ μεγάλη αποταμίευση. Έτσι. Δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα και εκεί. Δημήτρη, λένε ότι ο Έλληνας διαπρέπει έξω από την Ελλάδα. Αυτό ισχύει, το ξέρουμε πολύ καλά, το είδες και εσύ. Υπάρχει μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό? Κοίταξε να δεις, το θέμα ότι γιατί διαπρέπει ο Έλληνας στο εξωτερικό και όχι στην ίδια του τη χώρα είναι καταρχήν γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι λίγο δύσκολο να διαπρέψεις και να ξεχωρίσεις, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Έπειτα οι ευκαιρίες τις οποίες βλέπεις στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή ένας γιατρός, για παράδειγμα, ο οποίος θα ξεκινήσει για να μπει τώρα στο επάγγελμα αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν θα πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί δεν θα υπάρχουν οι προσλήψεις για να γίνουν. Ενώ αντίθετα, στον τομέα, αν θέλεις, της υγείας, ειδικότερα στην Αμερική, την οποία παρατήρησα, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να διοριστείς, άρα και ταυτόχρονα δηλαδή να μπορέσεις να διαπρέψεις στο εξωτερικό, όπως και πολλοί. Συνάντησα πολλούς ομογενείς μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν διαπρέψει στον κλάδο της υγείας, γιατί υπάρχει ένας
σημαντικό έλλειμμα όσον αφορά στον τομέα της υγείας. Επίσης, μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι και στην πόλη της Θεσσαλονίκης πολλές φορές ερχόντουσαν νοσοκομεία, κρατικά νοσοκομεία από τη Γερμανία και αναζητούσαν είτε νοσηλεύτριες είτε γιατρούς. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι όταν έχεις τέτοιες ευκαιρίες για το εξωτερικό και είσαι ικανό άτομο, σίγουρα θα διαπρέψεις. Γι' αυτό και άλλωστε είδαν και το τελευταίο φως της δημοσιότητας αρκετές διακρίσεις γιατρών και μάλιστα από την περιοχή που ήταν Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι ήταν από την περιοχή της Βοστόνης κιόλας μάλιστα. Πρέπει να σου πω έπειτα ότι ο Έλληνας δεν είναι τεμπέλης. Όσο θέλουμε να περάσουν αυτοί προς τα έξω την εικόνα οι ξένοι ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης ή ότι δεν δουλεύει, θεωρώ ότι δεν είναι τεμπέλης και αυτό κιόλας τα αποδεικνύεται ότι όταν κάποιος του δώσει δουλειά να δουλέψει, έτσι, θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και ας μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι υπάρχει και η λέξη φιλότιμο, η οποία είναι μόνο στα ελληνικά, δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα. Και το φιλότιμο το ξέρουν πολύ καλά και το έχουν οι Έλληνες. Έτσι είναι, όπως τα λες και φιλότιμο, το φιλότιμο είναι το πάνω, ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι κάτι το οποίο το είχα αντιμετωπίσει και στην Αυστραλία ήταν το παράπονο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μετανάστες, οι οποίοι αναγκαστήκαν να φύγουν τώρα την περίοδο της κρίσης, στην οποία θα λέγαμε ότι από κάποιους έτσι ομογενείς δεν συνάντησαν αυτό το φιλότιμο, θα λέγαμε. Και μάλιστα μου είχαν εκφράσει παράπονο ότι θέλαν να τους εκμεταλλευτούν. Δηλαδή θα λέγαμε ότι επειδή θεωρούσαν ότι επειδή έρχονται από την χώρα μας, τα λέγαμε, και από μια χώρα με κρίση και ότι θα είχαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, ότι θα μπορούσαν κατά κάποιον τρόπο να τους εκμεταλλευτούν και να μην τους δίνουν ενδεχομένως τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν ή να μην τους δίνουν όλα τα προνόμια που μπορούν να έχουν. Υπήρχαν και αυτά τα φαινόμενα όμως, τα οποία πρέπει να τα καυτηριάσουμε σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως, γιατί πραγματικά πολλοί από εμάς εδώ πέρα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση, αναγκαστήκαν να βρούνε τόπους σε άλλα μέρη. Και πραγματικά εκεί θέλουν ένα στήριγμα από την Ελλάδα, θέλουν ένα στήριγμα από την πατρίδα. Πρέπει να σου πω ότι επισκέφτηκα και μέρη στα οποία υπάρχουν οι συναθρήσεις Ελλήνων, είτε αυτά λεγόντουσαν ποντιακές λέσχες και σωματεία, θα λέγαμε, τα οποία είδα αρκετά εκεί πέρα, είτε αν θέλεις και απλά καφενεία. Έχουν την Ελλάδα στην καρδιά τους, έχουν την Ελλάδα στην ψυχή τους, θέλουν τις διακοπές τους να τις κάνουν στην Ελλάδα. Πολλοί μάλιστα επιστρέψανε μαζί μου, στην έτυχε να είμαστε στην ίδια πτήση, ερχόντουσαν για διακοπές στην Ελλάδα. Μια φίλη παντρεύτηκε, ήρθε για να παντρευτεί στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να με τη γλώσσα σιγά σιγά, όπως σου είπα, να μην τη μαθαίνουν, να μην πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, αλλά η Ελλάδα είναι στην καρδιά τους. Πολύ σημαντικό, είδα νέα παιδιά να πηγαίνουν σε ποντιακές λέσχες για να χορεύουν και να μάθουν ποντιακούς χορούς, αλλά και άλλους παραδοσιακούς χορούς της χώρας μας. Και πραγματικά είναι και αυτό, αν θέλεις, ήταν για μένα μία νότα αισιοδοξίας ότι πραγματικά αξίζει, έστω εγώ που μπορώ τουλάχιστον, να μείνω και να παλέψω στην χώρα μου, να μείνω και να παλέψω για την Ελλάδα μας. Για αυτή τη χώρα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα πάμε μέχρι την Εύβοια, εκεί όπου βρίσκονται τα Λιχαδονήσια, τα οποία ονομάζονται και οι Μπαχάμες της Ελλάδας. Στο βίντεο που θα δούμε θα καταλάβετε γιατί.